Ο Στέφανος νομίζω ήρθε λίγο πιο αργά στο σχολείο σας. Ναι, τις δύο τελευταίες τάξεις. Τις δύο τελευταίες τάξεις, κατάλαβα. Εγώ είχα την τύχη να τον έχω και στον Τυχόπουλο, από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Α, πάει μακρά η δική σας νωρίνη. Μακρά, ναι. Συνεχίζει και μέχρι και συνεχίζει. Από σύμπτωση ήρθε και μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Δεν το πιστεύω. Ναι. Και δεν ξέρει ότι απόψε είστε εσείς πίσω το πακέτο. Αποφύγετε να του πείτε και καλημέρα. Όχι, ναι, δεν το έχει καταλάβει καθόλου. Χαίρομαι πολύ. Γιατί τόσο καιρό τον ψάχνουμε με τις δουλειές του. Ναι. Δεν τον βρίσκουμε όταν κάνουμε εμείς τις συναντήσεις. Και λέω τώρα θα το αποσπάσουμε. Ναι. Ημερομηνία. Τέλος. Τέλος. Ναι. Κάνουμε πρόβα reunion σήμερα. Τέλος. Θέλουμε υποσχετική. Υποσχετική ήταν. Και το αφήνουμε σε εσάς. Και απόψε, έτσι, γιατί... Σε εσάς θα του πάρετε ημερομηνία εσείς. Βρε, ας έρθει και εγώ θα του πάρω. Αλλά σε έρθει. Θα έρθει. Γιατί να μην έρθει. Λοιπόν, εσείς τον ξέρετε από μικρό παιδάκι. Ήταν από τότε έτσι ιδιοφυΐα στη μουσική. Ιδιοφυΐα, όπως το είπατε. Πολύ. Συνέχεια. Το μυαλό του γεννούσε. Και έγραφε και έπαιζε τα δάχτυλά του. Τα δάχτυλά του έπαιζε. Τα δάχτυλά του στο θρανείο. Παντού. Το χαρακτηριστικό του ήταν αυτό. Ότι, ενώ καθόταν έτσι στο θρανείο και έπαιζε συνέχεια. Τι σημαίνει να αγαπάς τόσο πολύ αυτό στο οποίο τελικά έχεις ταχθεί επαγγελματικά να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσε να έχει άλλη πορεία νομίζω. Ήταν προκαθορισμένο γι' αυτό. Και ήταν, πρέπει να ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και όμορφο παιδί ήταν, χωρίς ποτέ να το προβάλλει αυτό όμως. Δεν τον ενδιέφερε ποτέ. Ήτανε, εννοείται, λίγο σωστρεφής. Πολύ. Ήτανε σωστρεφής, αλλά πάντα με πολύ μεγάλη ευγένεια απέναντι σε όλους. Σε όλους. Που τα μικρότερα κοριτσάκια... Τρελαίνονταν. Ναι. Ήταν και στο γκρουπ του σχολείου, το μουσικό, έτσι. Όλο το γκρουπ. Τρεις-τέσσερις νομίζω συμμαθητές είχαν κάνει αυτό το γκρουπάκι, το οποίο λεγόταν Σίζαρ. Και θράψη, Ναι, αλλά ξεσήκωνε και ο Στέφανος, δηλαδή μας έλεγε σε διάλειμμα άσχετο, πάμε κάτω να σας παίξω κάτι. Και πηγαίναμε κάτω στο θέατρο, δεν σταματούσε. Και πηγαίναμε στο θέατρο σε άσχετη στιγμή και έπαιζε. Τι έπαιζε, δικά του τραγούδια, και δικά του. Αλλά και γενικώς γνωστά και τραγουδούσαμε, δηλαδή μας είχε γύρω-γύρω και τραγουδούσαμε. Όχι, κάτι που θα ζηλέψετε. Θα ζηλέψω. Γιατί έχω το προνόμιο και ακούω κάθε βράδυ αυτά που γράφει. Πρώτη. Τι λέτε τώρα. Ναι, ακούω. Δηλαδή, σας καλεί να πάρετε μια γεύση. Ακούω. Μένει στον τέταρτο και είμαι στον πέμπτο. Και ακούτε την ώρα που συμβαίνει. Ξαπλώνω και είναι το καλύτερό μου. Λέω τώρα απόλαυσε. Του κάνατε ποτέ παρατήρηση? Όχι, του είπα. Και να σου κάνει κανείς, θα τον σκοτώσω εγώ. Του είχε τα δυναμία. Να σας πω κάτι. Είναι τόσο ευγενικό παιδί. Ναι, αυτό. Βοηθάει τόσο πολύ τον κόσμο. Όταν λέτε βοηθάει. Βοηθάει. Μεγάλες γυναίκες τις πάει. Τους παίρνει τις τσάντες. Με το χαμόγελο. Τους πάει μέχρι την πόρτα του σπιτιού. Δεν φαντάζεστε. Τι κύριος. Κύριος. Πάντα ήταν ευγενικό. Πάντα σε όλους μας. Πάντα ήταν έτσι. Αλλά... Ποτέ δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα. Έχει, ίδρυγες, η γειτονιά πράγματα, έχει ξετρελαθεί. Δεν το πιστεύουν. Τον βλέπουν που τον βλέπουν σαν ίδερμα και αρχίζουν να ξέρουν το κοροκολίτσο. Αλλά αυτός καλησπέρα και να μην τους ξέρει. Τι κάνετε να σας βοηθήσουν. Είναι ένα χαρισματικό παιδί, μου φαίνεται. Είναι χαρισματικό από παιδί. Από πολύ μωρό, πως γεννήθηκε και χαρισματικός. Νομίζω με αυτά γεννιέσαι συνήθως. Συνήθως και η παιδεία γενικά. Αυτό έχω και το χάρισμα να ακούω, γιατί έρχονται και διάσημοι. Πάλι τραγουδιστές, θα σας πω. Και ακούω και τις πρόβες τους. Έρχονται στο σπίτι του και κάνουν πρόβες και τα ακούνται όλα. Είστε προνομιούχα, δεν λέω. Να σας πω, εκβιάζω και τις φίλες μου. Έχω live μουσική, την έχετε. Ελάτε εσείς για καφέ στο σπίτι. Φαντάζομαι και λέει τι γίνεται όταν βρίσκεται όλη τάξη. Ναι. Που ο Στέφανος τα χάνει αυτά. Και πρέπει να το βάλουμε λίγο στο θέμα. Μου έκανε και εμένα παράπονο. Πάντα κάνετε κάτι όταν λείπω. Και έτσι το σκέφτηκα και στείλαμε το πακέτο. Α, είχατε πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία λοιπόν. Είπαμε άρα ότι θα το κάνουμε πια οριστικά Θα δώσουμε ημερομηνία εδώ τώρα, τελική. Οπωσδήποτε. Βέβαια, θα αποσπάσετε την. Και εσείς προφανώς, κυρία Γιαννακόπουλα, έχετε γνωρίσει και τους γονείς του, αφού τον ξέρετε από μικρό, Τώρα στο σχολείο όταν στο σχολείο όταν δεν έχω... Τι θέλω να πω, ότι ένα παιδί με τέτοια ευγένεια και τέτοιο ήθος έχει πάρει σίγουρα αρχές εξαιρετικές. Υπάρχει και πρόβλημα υγείας, ήταν καταπληκτική. Πολύ καλή. Και τη μελετούσε πάρα πολύ και το έλεγε. Πάρα πολύ. Και ειδικά τη μητέρα. Και τον πατέρα του, αλλά της είχε μεγάλη αδυναμία. Μεγάλη αδυναμία στη μαμά του.
Προέβαλε πάντα τη μητέρα του, τη μητέρα του τον έβαλε, ότι η μητέρα του, η μαμά μου μου πήρε αυτούς τους δίσκους. Συνήθως ήταν κλασική μουσική και το εκεί τρελαινόταν. Όταν είχε ένα απόκτημα τέτοιο, πάντα ήταν η χαρά του και το έλεγε. Αλλά πάντα από τη μητέρα του. Όχι εκεί, ότι και ο πατέρας του ήταν μαζί, ερχόντουσαν οι άνθρωποι, τους βλέπαμε, αλλά προέβαλε πάντα τη μητέρα του. Ίσως και εκείνη του κληροδότησε την αγάπη για την κλασική μουσική παιδεία, γιατί ο Στέφανος κυρίως κλασική μουσική το κατάλαβε νωρίς ενδεχομένως και τον προέτρεψε να το ακολουθήσει. Έτυχε ποτέ να του κάνει μια σοβαρή παρατήρηση, ένας καθηγητής να του βάλει μια τιμωρία, ξέρω, μια αποβολή, κάτι? Έχω την εντύπωση ότι το σεβόντουσαν και τον κατανοούσαν. Από τότε. Πάρα πολύ. Μα δεν έδινε. Και ιδίως ο μαθηματικό θα τον έλεγχε. Ναι, γιατί η μουσική είναι πολύ κοντά στο μαθηματικά. Ναι, πάρα πολύ, πολύ. Τι έκανε λοιπόν? Είχαμε όμως και πολύ καλούς καθηγητές. Δεν είχαμε. Ήταν ένα σχολείο που τις τέχνες τις εκτιμούσε. Τις εκτιμούσε. Είχαμε περιοδικό, είχαμε θέατρο, είχαμε συγκεντρώσεις. Ερχόντουσαν, είχε βγει ο Καμπανέλης από το Χατζηδάκι, η Ξένια Καλογεροπούλου, ερχόντουσαν στις εκδηλώσεις μας, η Σοφία Μπέβο με το Μίμη Τραϊφόρο, μας παρακολουθούν. Ήτανε... Είχανε. Βεβαίως, το έχει μέσα και το... Πολλοίς κόσμος. Το πολλοίς καλλιτεχνικός. Το Λεύκομα. Ναι. Αυτό που βάλατε στο πακέτο. Τι βάλατε αλήθεια, πείτε το μετά που είναι. Πήραμε από τον ίδιο τον κύριο Χατζηδάκη, το γιο του διευθυντή σχολείου, και του έχουμε βάλει όλα τα περιοδικά που γράφαμε εμείς μέσα, που ζωγραφίζαμε, τα καλύτερα της τάξης που βγαίνανε μέσα σε αυτά τα τεύχη. Εκείνος το έχει κάνει ολόκληρο τόμο βέβαια. Ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης και το έχει μας το παραχώρησε. Πω, θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αν έρθει και αν το ανοίξει και αν το πιάσει στα χέρια του. Είχατε προδιαγράψει, φαντάζομαι, όλες οι μαθητές στην πορεία του Στέφανου. Ναι, φανταζόμασταν κάτι άλλο. Ναι. Κάτι άλλο. Εσείς είστε οι τρεις από... Ναι, εντάξει, είστε εκπρόσωποι. Αλλά όλοι πιστεύουν το ίδιο. Όλοι πιστεύουν το ίδιο όμως. Δηλαδή δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Κάτι λιγότερο. Δεν μας έκανε καμία εντύπωση. Απλά χαρήκαμε το ότι αναγνωρίστηκε και βγήκε προς τα έξω. Γιατί θα μπορούσαμε να μην τον είχαμε ή να είχε φύγει μόνο έξω και να μην είχαμε εμείς.